Ασχολήθηκα με διάφορα είδη τέχνης από παιδί, πάντα σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Ασχολήθηκα με κατασκευές από σύρμα, με ξυλογλυπτική, με ζωγραφική. Κάποια στιγμή όμως ανακάλυψα την τράσα, έτσι, την τέχνη από σκουπίδια. Εκεί εστίασα. Μου άρεσε πολύ να παίρνω ένα άχρηστο υλικό και να του δίνω αξία. Πάνω που έψαχνα την dress art, ανακάλυψα και τη shadow art, την τέχνη της σκιάς. Εκεί ενθουσιάστηκα και μετά αφιερώθηκα σε αυτό. Ξεκίνησα κατασκευαστικά να κάνω την τέχνη της σκιάς το 2009. Βέβαια, στα πρώτα χρόνια αρχικά ήμουνα στη φάση των πειραμάτων. Η διπλή σκιά ήταν κάτι που δεν είχε ξαναγίνει. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή μου ήρθε η ιδέα να κάνω κάποια γλυπτά τα οποία θα βγάζουν δύο σκιές όταν φωτίζονται από δύο διαφορετικές πλευρές. Εστίασα στο ότι αν δούμε ένα αντικείμενο, μια κατάσταση, ένα γεγονός από διαφορετικές πλευρές, μπορούμε να δούμε άλλες εικόνες, να βγάλουμε άλλα συμπεράσματα, έως και αντίθετα. Αρχικά μάζευα σκουπίδια. Πήγαινα σε σούπερ μάρκετς και εκεί που οι άλλοι πάνε τις συσκευές τις χαλασμένες, εγώ έπαιρνα τις διέλεια τις συσκευές, ταξινομούσα τα υλικά σε πλαστικά, μεταλλικά, χρώματα και στη συνέχεια κατασκεύαζα τα έργα μου. Τώρα πια, επειδή στην Ξάνθη που ζω ξέρουν τι κάνω, βρίσκω στην πόρτα μου κρεμασμένες σακούλες με σκουπίδια που πιστεύουν ότι θα τα χρησιμοποιήσω. Ο χρόνος κατασκευής εξαρτάται σίγουρα από το μέγεθος, από τα υλικά, από το τι ακριβώς θέλω να βγάλω στη σκιά, αν έχει λεπτομέρειες, αν είναι κάτι πιο απλό. Όταν φτάνει το τέλος, υπάρχουν φορές οι οποίες χοροπηδάω από τη χαρά μου, πραγματικά, που τελείωσα ένα γλυπτό μετά από 100-150 ώρες δουλειάς. Είναι φανταστικό συνέστημα. Επιτυχία για μένα είναι να είμαι ευτυχισμένος δημιουργώντας. Αν μπορούσα να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου famous for a reason, αυτό οφείλεται στο ότι φτιάχνω κάτι που δεν υπάρχει. Μια σκιά, κάτι άειλο. Και αυτό που δεν υπάρχει χαρίζει συναισθήματα στον κόσμο.